Σήμερα συμπληρώνονται 61 χρόνια μετά τη δολοφονία του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Ταυτόχρονα έχουμε 75 χρόνια από την ίδρυση της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που ματοκυλά τους λαούς συνεχίζεται. Ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Συμπληρώνουν φέτος την ίδρυσή τους 75 χρόνια συνεχούς πάλης ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωθησης χρηματοδοτούν με έξτρα 50 δις στην Ουκρανία, στέλνουν αδιάκοπα πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό και επενδύουν δισεκατομμύρια στη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Η ελληνική φρεγάτα Ίδρα βρίσκεται στην Ερυθρά θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας όχι τα ελληνικά σύνορα, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα των εφοπλιστών της περιοχής. Η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται εδώ και 5 μήνες, με τη στήριξη, είπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Υπό το φως των πολύ επικίνδυνων εξελίσσεων, κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στην Μέση Ανατολή, ύστερα από την αναμενόμενη αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ως απάντηση στη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, η πολεμική αντιπαράθεση λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, ενώ τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν όλο ένα και πιο δυνατά. Μην ξεχνάμε και τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε με το Κόσοβο, με τη σύνδεση και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήδη το Ισραήλ προχώρησε σε αντίπεινα στο Ισφαχάν του Ιράν και αναμένεται η εκ νέου απάντηση του Ιράν. Η διαμόρφωση πολεμικών εστιών στην περιοχή που φέρουν τη σφραγίδα των επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδίων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, όπως και οι επιθέσεις του στη Συρία και στο Λίβανο, αλλά και οι οξυμένοι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά θάλασσα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανάψει τη φωτιά ενός γενικευμένου πολέμου που θα φέρει δυστυχία και προσφυγιά. Είναι ανάγκη τώρα να προβληματιστεί κάθε εργαζόμενος που βλέπει τη ζωή του μέρα με τη μέρα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Περισσότερη φτώχεια για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα. Φορολογία, καταστολή, πληστηριασμοί, τιμοκατάλογο στην υγεία, στην παιδεία για γερά πορτοφόλια, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δίνει πάνω από 7 δις ευρώ το χρόνο για ανατολικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά αντίθετα την καθιστούν θήτη και στόχο αντιπίνων. Οι αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγες μέρες πριν σηματοδοτούν την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών στη σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως και στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αποφάσεις που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων αστικών κομμάτων και μορφωμάτων. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη αγκαλιά για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα λόμπι, μια φυλακή των λαών που τσακίζει τα δικαιώματά τους στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, εμπορευματοποιεί κάθε κοινωνικό αγαθό, καταστρέφει το περιβάλλον μας, σκορπά το πόλεμο, την εξαθλίωση και τον ξεριζωμό. Οι μεγαλειώδεις εργατικοί και λαϊκοί αγώνες στη χώρα μας, αλλά και σε χώρες, πολλές χώρες στην Ευρώπη, οι φοιτητικοί, αγροτικοί, εργατικοί αγώνες στην Ελλάδα, Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων, η αντιπολεμική δράση, η αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό, οι διαδηλώσεις μετά το έγκλημα της Πύλου, είναι πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας. Όλοι μαζί οι εργάτες στέλνουμε μήνυμα καταδίκης της υπεριαλιστικής φυλακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα αγώνα, ελπίδας και προοπτικής για την ειρήνη των λαών.
οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν διαλέγουμε στρατόπεδο δολοφόνων, ληστών και εκμεταλλευτών. Δεν θα δεχτούμε να σκοτωθούμε για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το εργατικό κέντρο Πάτρας, τα συνδικάτα του, οι εργαζόμενοι, όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης και τους άλλους φορείς, δώσαμε μάχες ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα των πολέμων της προσφυγιάς, των κερδών τους, ενάντια στη ζωή μας. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, αξιοποιούμε την πείρα μας, γνωρίζοντας πως το συμφέρον μας είναι να αποδυναμώσουμε όλους όσους στηρίζουν τα ανατολικά σχέδια και να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τους δικούς μας αγώνες ενάντια στην πολεμική εμπλοκή και στα κάθε είδους υπεριαλιστικά σχέδια. 75 χρόνια από την ίδρυση της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που αιματοκυλά τους λαούς συνεχίζεται. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαιρέτως έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη νατοϊκή βάση, φτάνοντας δίχως ίχνος Τσίπας να αξιοποιούν μέχρι και τα εργαστήρια των σχολών μας, την έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια μας για να εξοπλίσουν γαλλικές φρεγάτες με drones, να συνάψουν μνημόνια συνεργασίες με την 117 πτέρυγα μάχης. Είναι οι ίδιοι που για τις ανάγκες των φοιτητών δεν βρίσκουν λεφτά, όταν όμως πρόκειται για τις ανάγκες των λίγων, η χρηματοδότηση, ο εξοπλισμός στο προσωπικό ξαφνικά βρίσκεται. Μέχρι και τον πρέσβη των ΗΠΑ δεν δίστασαν να φέρουν στα πανεπιστήμια μας για να επιβλέψει πως όλα πάνε κατευχήν. Εμείς, η νέα γενιά αυτού του τόπου, δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε τη στατιστική του θανάτου που θέλει ένα παιδί να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στην Παλαιστίνη ανά 10 λεπτά. Δεν δεχόμαστε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τους φαντάρους, να βρίσκονται εκτός χώρας. Δεν δεχόμαστε να προσπαθούν να μας πείσουν πως είναι κανονικότητα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέτη το φαΐ. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους συνεχίζουμε και διεκδικούμε απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να επιστρέψει η φρεγάτα Ύδρα από την Ερυθρά Θάλασσα και όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από το εξωτερικό, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σφαγή στη Γάζα και η Ισραηλινή κατοχή, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους υπόλοιπους αγωνιστές, ενάντια στους ληστές και τους μακελάριδες που τα κέρδη τους ματοκυλίζουν τη ζωή. Τη γη από άκρη σ' άκρη.